Θα ζητήσω καταρχήν για λίγο έτσι, για δύο λόγους τη συγγνώμη. Θα ζητήσω συγγνώμη καταρχήν γιατί κάποιοι ίσως να ταλαιπωρούν, γιατί υπάρχουν και όρθιοι. Βέβαια είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό ότι έχουμε όρθιοι σε αυτή την αίθουσα. Και είμαστε επίσης στη θέση να σας πούμε ότι κάτι πιο ευχάριστο, ότι σήμερα από εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια σύσκεψη στελεχών του κινήματος που αφορά τα μέλη του κινήματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αλλά ταυτόχρονα και δυσαρεστημένοι που ενδεχομένως μπορεί να καθυστερήσαμε να κάνουμε μια τέτοια συγκέντρωση. Είναι η αρχή αυτής της, του ξεκινήματος, ας το πούμε, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Γιώργο, είμαστε μαζί σου σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Πολλοί από εμάς δεν το κρύβουμε ότι έχουμε κάποιο παρελθόν, αλλά λέμε ότι μαζί σου θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, όχι από το μηδέν, αλλά από την αρχή. Ξέρουμε, το έχεις πει εσύ, ότι ο λόγος ο δικός μας είναι ατσάλινος. Ξέρουμε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας, γιατί δικαιωνόμαστε και γινόμαστε και πιο πιστικοί στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας. Ξέρουμε ότι δικαιωνόμαστε καθημερινά, αλλά δεν είναι στόχος μια δικαίωση. Έτσι, ούτε είμαστε ανησύχαροι ότι ξέραμε εμείς τι θα γίνει και δεν μας ακούγατε. Είμαστε γιωμένοι στην πραγματικότητα και αυτό ξεκινάμε μαζί σου. Κάθε μέρα ακούμε ότι ο Γιώργος δικαιώνεται και εμείς αυτό το εισπράττουμε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εμείς ξέρουμε που ήμασταν, ξέρουμε που είμαστε και ξέρουμε που πρέπει να είμαστε, και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι και θα δώσουμε τα πάντα, αν όχι αύριο μεθαύριο, αλλά στο μέλλον, να δικαιωθούμε με το να είμαστε άνετα και στη Βουλή ως μια μεγάλη δύναμη της φιλοαριστεράς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και ξεκινάς την εισήγηση. Εγώ ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, και όπως είπες, ξεκινώντας από τη δικαίωση, η δικαίωση θα είναι όχι απλώς να αναγνωρίσει ο κόσμος ότι αυτό βάλαμε πλάτη για τη χώρα μας, όλοι μας, και αναλάβαμε ευθύνες που δεν μας ανήκαν, αλλά τις αναλάβαμε. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος όσο κανένας άλλος. Αλλά η δικαίωση θα έρθει όταν πραγματικά μπορούμε να μιλήσουμε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει, ότι τα αίτια που μας έφεραν σε αυτή την κρίση έχουν εξαλειφθεί και έχουν φύγει από μια παρασιτική και έχουν πάει σε μια παραγωγική Ελλάδα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ σε μια συγκέντρωση, ας την πούμε, κομματική, αλλά είναι και ανοιχτή, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Η διαφάνεια είναι μαζί και στελέχοι που δουλεύουν σε ένα κεντρικό επίπεδο, τους ξέρετε, να μην τους αναφέρω όλους. Το Δημήτρη Ρέπα, βέβαια, που είναι και συμπατριώτης, η άλλη είναι... Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ξεκινήσω με μερικές σκέψεις γύρω από την συγκυρία, γύρω ιδιαίτερα από το δημοψήφισμα στη Βρετανία, μιας και σήμερα είναι και επίσης η επέτειος ενός άλλου πολύ περίεργου δημοψηφίσματος που έγινε στη χώρα μας. Και εκεί ο Κάμερον χρησιμοποίησε αυτόν τον θεσμό που είναι ιερός της άμεσης δημοκρατίας, για να ικανοποιήσει δικές του τακτικές, τακτικιστικές βλέψεις, κομματικές. Ήθελε να εξομελήσει την άκρα δεξιά, αλλά τελικά το αποτέλεσμα υπήρξε τιμωρητικό και για αυτόν και για την Βρετανία, δυστυχώς, και για την Ευρώπη. Ένα δηλαδή πρωτόγνωρο, δημοκρατικό, μεταπολεμικό εγχείρημα δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα. Φίλες και φίλοι, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, και δεν θέλουμε απλώς μια καλύτερη Ευρώπη, θέλουμε και μια προοδευτική, σοσιαλιστική, δημοκρατική Ευρώπη. Εγώ το παραλαμβάνω αυτό συνεχώς από την ημέρα της κρίσης, θα έλεγα ακόμα και νωρίτερα. Ποιος το άκουγε, βέβαια θα μου πείτε και δικαίως, μήπως άκουγαν και μετά. Η αλλαγή χρειάζεται να είναι βαθιά, όπως και εδώ στην Ελλάδα.
Το επιβεβαίωσε με το πλέον δραματικό τρόπο το γεγονός ότι δύο κρίσεις, δηλαδή το κρίμα το πιστωτικό, αλλά και η προσφυγική κρίση μετατράπηκαν σε πολιτικές, βαθιά πολιτικές κρίσεις στην καρδιά της Ευρώπης. Διότι η Ευρώπη υπόσχονταν, και αυτή είναι η βάση της Ευρώπης, να ενώσει λαούς και πολίτες και κράτη. Πρώτα απ' όλα να εγγυηθεί ώστε να έχουμε ειρήνη, ποτέ πια πόλεμο, μετά από τα όσα έγιναν μετά τον πρώτο, αλλά και ιδιαίτερα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το οποίο βέβαια έζησε και η Ελλάδα με δραματικό τρόπο. Δεύτερον, να εγγυηθεί η Ευρώπη την ευημερία, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και σιγουριά, την ελευθερία, αλλά και την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη, την ισχύ του νόμου, του δημοκρατικού νόμου. Τρίτο όμως, μπροστά στις διεθνείς εξελίξεις, όπως τις κρίσεις στο τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την κρίση κλιματικής αλλαγής που βλέπουμε όλο και πιο έντονα, όπως και το πρωτόγνωρο γεγονός της Νεροποντής που υπήρξε εδώ στην περιοχή προλίγων ημερών, που θα μπορούσε μόνο να το αξιολογήσει, να το κατανοήσει κανείς μέσα από τις αλλαγές που γίνονται παγκοσμίως στην κλιματική αλλαγή, και θέλω να μεταφέρω και εγώ τη συμπαράσταση τη δικιά μου και όλων των στελεχών μας, φίλων και μελών στον εδώ τόπο, στον Δήμαρχο, στους φορείς και στους πολίτες, και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και συζητήσαμε τα θέματα και αυτά. Αλλά αυτά είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όπως η κρίση της προσφυγιάς που ζούμε ακόμα, η κρίση στην διεύρυνση παγκοσμίως των ανισοτήτων, τη συγκέντρωση του πλούτου από λίγους, αλλά και την υποβάθμιση, την πίεση στα μεσαία και τα χαμηλότερα στρώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια κρίση αξιών επίσης, όπου βλέπουμε να ανταμείβονται οι ισχυροί, αλλά να την πληρώνουν οι αδύναμοι. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη, η συντηρητική, δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά, δεν αντιμετώπισε δυναμικά αυτά τα φαινόμενα.